Θέλεις να γίνεις σεφ? Αυτό το παιχνίδι είναι για σένα. Δεν είναι ξεκάθαρα για μένα, θα καταλάβεις τι εννοώ παρακολουθώντας το βίντεο. Το σημερινό παιχνίδι είναι το Chef Life, a restaurant simulator, και όπως καταλαβαίνετε, ανοίγουμε το δικό μας εστιατόριο με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Δηλαδή άγχος και χρέη. Το παιχνίδι ξεκινάει, μ' αρέσει που έχει τυχαία πράγματα, που ψωμί, θαλασσινά, λαχανικά, και ανοίξαμε. Αλλά όχι ακόμα, πρέπει να ετοιμάσουμε το εστιατόριο. Πρώτο πράγμα είναι να φτιάξουμε το σεφ μας. Ωραία, αυτό που μας νοιάζει είναι κυρίως τα τατουάζ. Πού είναι, τι είναι αυτό εδώ το χέρι? Δεν γίνεται έτσι. Λοιπόν, θα είναι κάπως έτσι. Ο Γιάννη, αυτό σου μοιάζει. Ναι, ξέρω. Ωραία, αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για το πώς θα σκάμε, ξέρω εγώ. Κάπως έτσι, αυτό με τα πολλά κουμπιά μου αρέσει. Και επιτέλους, έχει εδώ πέρα καπελάκι και τατού, εντάξει. Αυτό. Αλάτι πιπέρι, δεν ξέρω. Ωραία, μπορώ να κάνουμε ένα muffin. Και θα είμαστε έτσι. Πώς μας λένε? Γιάννης Λετζιτίδης. Θέλω να γράψω ως το Λέπερνι. Αν έχετε μεγάλα ονόματα, ούτε αυτό το παιχνίδι είναι για εσάς. Και αφού έχουμε ντυθεί, πλέον μπορούμε να ξεκινήσουμε το εστιατόριό μας. Είμαστε πανέτοιμος. Και προχωράμε. Το μεταξύ προχωράμε. Είναι λίγο Αθανασία του Μελέκα εδώ πέρα. Είναι λες και κάνουμε βάδιν. Όσοι πιάνετε αναφορά, την πιάνετε. Πρώτο πράγμα, να μιλήσουμε στον Κασίμ. Ρε, τι ωραία που σου πάει εδώ πέρα αυτό που έχει βάλει. Μπράβο, λέει ο Κασίμ. Έχουμε τρεις μέρες μέχρι να ανοίξουμε. Και μας έχει αφήσει εδώ ένα. Εν τω μεταξύ το βλέπετε. Δεν ξέρω, είναι. Το περπάτημα είναι λίγο. Λίγο βιάζεται, αλλά έχει και φινέτσα. Κάτι τέτοιο μου βγάζει. Λέει, σου αφήσει εδώ πέρα ένα βιβλίο με συνταγές. Υποτίθεται τρεις μέρες πριν να ανοίξουμε. Δεν θα έπρεπε να ήταν έτοιμο το μενού? Δεν ξέρω κιόλας. Δεν έχω ανοίξει, αλλά θα μάθουμε. Έχει μία συνταγή εδώ, έτσι. Έχει μπριζόλα με πατάτες. Αυτό μπορούμε να κάνουμε. Ερωτικά τι θέλετε? Βασικά δεν έχει καμία σημασία. Έχουμε μόνο μπριζόλα με πατάτες. Αυτό είναι το μόνο πιάτο που έχουμε. Θυμάσαι, λέει, αυτή η συνταγή ήταν η πρώτη που μάθαμε. Βρε, Κασί μου, ανοίγω εστιατόριο. Την πρώτη συνταγή, πάλι καλά τουλάχιστον, που είναι μπριζόλα με πατάτες και δεν είναι βραστό αυγό. Η κανατός. Πάλι καλά. Λοιπόν, όπως και να έχει, ήρθε η ώρα να μαγειρέψουμε. Μαζεύουμε από εδώ τα υλικά. Πατάτα κρεμμύδι, κρέας, το οποίο θα το κόψουμε. Είναι όλο αυτό. Το έχουμε πιάσει εντωμεταξύ και θέλουμε να το σκοτώσουμε, έτσι. Πήραμε γενικά, είναι βαρβάτη μερίδα. Το υπόλοιπο ελπίζω να το βάλαμε ψυγείο. Λοιπόν, προφανώς πρέπει να κόψουμε και κρεμμύδι πατάτα. Ωραία, και είναι αυτό το ωραίο τώρα που μπορώ να σπαμάρω το κουμπί και κάνει αυτό. Και αντίστοιχα με την πατάτα. Είναι αυτό που κάνουν οι σεφ που βάζουν το ένα χέρι εδώ και μετά κάνουν κρακ. Μετά το κοιτάνε και λένε, α, οκ, εντάξει, έχει και λίγο δέρμα. Λοιπόν, τα παίρνουμε όλα, αρπάζουμε ένα τηγάνι. Είμαστε έτοιμοι να μαγειρέψουμε. Τα αφήνουμε τώρα αυτά. Εν τω μεταξύ, είναι ωραίο γιατί σου έχει από τη μία πλευρά και από την άλλη εδώ πέρα την μπάρα που γεμίζει και σου έχει και πόσο δυνατή θες τη φωτιά. Ναι. Οπότε, εγώ υποθέτω ότι πιο μετά τώρα αυτό θα το κάνουμε καλοψημένο, θα είναι χάλια. Ωραία, εννοώ ότι θα το ψήσουμε παραπάνω από όσο πρέπει. Πιο μετά μπορεί να το κάνουμε medium rare, ας πούμε. Θεωρώ εγώ. Ωραία, ήρθε η ώρα να το γυρίσουμε. Μαέστρος. Μπράβο του. Το κρεμμύδι εντωμεταξύ που το έχουμε βάλει τώρα από την αρχή, τέτοιο θα έχει γίνει χάλια κανονικά, αλλά το βλέπω δεν έχει μαυρίσει. Δεν ξέρω τι κρεμμύδι είναι αυτό. Παρ' όλα αυτά, το φαγητό μας τώρα είναι έτοιμο, το παίρνουμε και πάμε να τηγανίσουμε και πατάτες. Οι οποίες θα μπορούσα να τις είχα βάλει τέλος πάντων, αλλά. Λοιπόν, πετάμε μέσα τις πατάτες. Τηγανίζω τώρα αυτά. Εντωμεταξύ είμαστε από πάνω, έτσι, τις κοιτάμε. Έχουν πάει ένα χρωματάκι, είναι σχεδόν έτοιμες, οπότε τις βγάζουμε. Και τι μένει, παιδιά? Μένει να φτιάξουμε το πιάτο. Οπότε τα πετάμε και τα δύο έτσι, αλλά προφανώς τα σερβίρουμε έτσι. Έτσι πρέπει να είναι λίγο πιο. Και δες τον τώρα. Δες τον, το βλέπεις, κάνει. Κάνει τα δικά. Το κοιτάει και λίγο. Είναι... εδώ ήθελε λίγο έτσι ένα. Ωραία. Δεν είναι όψη τώρα φαγητού αυτού, ας πούμε, σε εστιατόριο, θα πω εγώ. Το είναι να πας να φας φουντάδικο ή κάτι. Technical execution, παρόλα αυτά, αλφα. Πήγε μια χαρά. Ingredient quality, δύο αστέρια. Δεν ξέρω στα πόσα. Δεν ξέρω αν αυτή η πατάτα εκεί πέρα είναι. 8 χρόνια, ας πούμε. Λοιπόν, το φτιάξαμε. Θα μιλήσουμε τώρα στον Κασίμ. Ρε, από ό,τι φαίνεται, λέει, το έχεις να δουλεύεις με κουζίνα. Ναι, ανοίγω εστιατόριο, Κασίμ μου. Δηλαδή, σεφ, υποτίθεται είμαι. Μας λέει λοιπόν ο Κασίμ, οκ, καλό αυτό, αλλά μου φαίνεται ότι κάτι λείπει από τη συνταγή. Και, αν δείτε τώρα, έχει προσθέσει αλάτι και πιπέρι συνταγή. Εντάξει, το έτρωγε αυτό γιατί κάτι λείπει. Αυτό το πράγμα είναι άνοστο. Οπότε πάμε πάλι. Αρχικά παίρνουμε εδώ πέρα το τηγάνι, το οποίο το έχουμε παρατήσει έτσι, για να το πλύνουμε. Κόβουμε πάλι ένα κομμάτι κρέας. Κόβουμε και ένα κρεμμυδάκι με την ίδια τεχνική. Λίγο χοντροκομμένο το κάνουμε βέβαια, για να πούμε την αλήθεια. Τέλος πάντων. Αλλά τώρα, παιδιά, προσέχετε το twist. Παίρνουμε αλάτι και πιπέρι. Δηλαδή, εντάξει, έχει πάει συνταγή σε άλλο επίπεδο πλέον. Και προσέχετε τώρα την τσαχπινιά. Αλλάζει όλη η συνταγή εδώ πέρα. Γιατί actually έχει πλάξει αυτό το παιχνίδι είναι ότι μετράει πότε θα κάνεις πράγματα. Δηλαδή, αρχίζουμε από εδώ. Πετάμε αυτό το κρέας πάνω. Και βλέπετε εδώ είναι η αρχή, ρε παιδί μου, μέχρι να ζεσταθεί το τηγάνι κτλ. Έχουμε το κρέας, αλλά δεν έχουμε βάλει από τώρα το κρεμμύδι. Φτάνουμε τώρα εδώ πέρα, στην πρώτη φάση συνταγής. Και σου λέει τώρα ήρθε η ώρα. Τώρα ναι, εδώ είναι όλο το. Εδώ είναι όλο στη μια. Δεν ξέρω γιατί, αλλά το λέει συνταγή. Ξέρω εγώ. Και αφού έχει τελειώσει και η πρώτη φάση, με το κρεμμύδι και την μπριζόλα, ξέρω εγώ πάνω, σου λέει ήρθε η ώρα για λατοπίπερο. Και τι κάνουμε? Πηγαίνουμε εδώ και κάνουμε ένα τσίκαλα. Οπ, έτσι. Οπ, λέμε. Βάλε και λίγο πιπέρι και προσέχετε τώρα τι γίνεται. Πατάς ένα και λέει, και είναι έτσι ο σεφ, το κοιτάει και λέει, λείπει και αλάτι και πιπέρι. Και λέμε, okay, πάρε και άλλο αλάτι, πάρε και άλλο πιπέρι. Και τώρα
Δεν έχει αρκετό αλάτι για αρκετό πέρι. Ωραία, ωραία λέμε. Εντάξει, αυτό δεν θα είναι να το δώσει σε υπερτασικού, ξέρω εγώ πλέον. Πάρε άλλο ένα. Δεν ξέρω αν το chef sense, ας πούμε, είναι σαν το spider sense. Δουλεύει πάντα, δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, κάνουμε. Τέλειο λέμε. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Λέει. Τέλειο, ξέρω εγώ. Ωραία. Που έχουμε νερό. Που έχουμε νερό είναι λύσα. Βασικά, όταν λέω τέλειο είναι λύσα. Για μένα αυτό θέλω, αυτό να πάω. Ωραία. Οπότε, αφού έχουμε ρίξει τέλεια ποσότητα αλατιού και πιπεριού πλέον, οπότε αυτό θα έχει όντως γεύση. Περιμένουμε να τελειώσει και αυτό εδώ πέρα. Η δεύτερη φάση για να προχωρήσουμε. Ο Κασίμ λέει: hey, τι έγινε εκεί πέρα. Ξέχασε πώς να μαγειρεύεις αυτό το πιάτο. Με φάση Κασίμ, τι λάθος έκανα. Ήτανε. Το έκανα όντως λύσα, δεν ξέρω. Λέει: μην ανησυχείς. Απλά προσπάθησε να βάλεις τα κρεμμύδια τέλος πάντων τη σωστή στιγμή. Δεν έκανα κάποιο λάθος. Δεν το έκανα καλά. Γιατί με επιπλήττει ο Κασίμ. Τι θέλει, μήπως θέλει απλά το κακό μου. Εκτός κι αν ήταν όντως, δεν δούλεψε, ρε παιδί μου, το chef sense, δεν ξέρω. Ωραία, ξέρετε τι πήγε λάθος πριν, παιδιά. Δεν γύρισα από το κρέας, οπότε. Από τη μία ήταν κάρβουνο, από την άλλη σχεδόν μπορούσε να σου μιλήσει. Ωραία, αυτό ήταν το λάθος μου. Ήμουν πολύ αφοσιωμένο αλλά το πίπερο, ρε. Ήμουν πολύ αφοσιωμένο. Λοιπόν, βάζουμε το κρέας στην αρχή, τέλεια. Τώρα πετάμε το κρεμμύδι μέσα. Φανταστικά νέα. Τώρα ήρθε η ώρα για αλάτι και πιπέρι που θέλουν τρεις. Σωστά. Τρία από το καθένα. Τα πέντε γάιτσε του μεταξύ τώρα. Λες και είμαστε γάμο. Too much. Πριν δεν ήθελε τρία, ρε παιδιά. Ο ανεργαστιατόριο δεν ξέρω να ψήνω από τη ρόλα, έτσι. Αυτό είναι πρόβλημα γενικά. Αλλά μισό, ωραία. Αν το κάνω εγώ τώρα flip, λες να θέλει από τη μία και από την άλλη. Μισό λεπτάκι. Ωραία, τουλάχιστον τώρα το έκανα flip. Αλλά όχι, έχω βάλει πολύ. Τι διάολο, άλλο. Ανάλογα πόσο παίρνει είναι. Δεν είναι στάνταρ συνταγή. Τρία pins από το καθένα. Δεν ξέρω, ωραία. Και αυτό κατά θα βγει. Δεν το συζητάμε. Ωραία. Άλλη μια μπριζόλα. Πάει έτσι. Ο Κασίμ τώρα δεν θα είναι καθόλου ήρεμο. Θα είναι... Καλά, είσαι βλάκα, αγόρι μου. Τι κάνει. Λοιπόν, περίμενε τώρα. Θα πάμε συντηρητικά αρχικά. Μήπως είναι εντάξει έτσι. Okay. Δεν έχει αρκετό αλάτι. Βάζουμε και πιπέρι. Ένα ήθελε αλάτι τώρα. Τώρα πήρε ένα. Είναι αυτό το κομμάτι, δεν ξέρω. Μην ρωτάτε. Λοιπόν, ένα ακόμη πιπέρι. Τέλειο λέμε τώρα εδώ. Ωραία, αυτό είναι τέλειο. Άρα τώρα το κάνουμε flip. Ωραία, τώρα θα ψηθεί και από τις δύο μεριές. Παιδιά, ίσως να έχουμε μπριζόλα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να προσκεφθώ τίποτα πλέον με αυτό το παιχνίδι. Μπορεί να ψηθεί και από τις δύο πλευρές να έχουμε μπριζόλα. Μπορεί να βγάλει πόδια, να φύγει, να μου πει: φίλε, δεν μπορώ άλλο, ρε. Με έχει ταλαιπωρήσει. Ψήθηκε, φέρτο. Πρέπει να ξανακάνω πατάτες. Τώρα θα κρυώσει μέχρι να κάνω πατάτες. Ένα-ένα μου τα λέει το παιχνίδι. Α, αυτό το είχα ξεχάσει ανοιχτό εδώ μεταξύ, έτσι. Το είχα ξεχάσει ανοιχτό εδώ, οπότε δεν πήραμε καμιά φωτιά. Ωραία. Λογικά τις πατάτες θα τις βάλω μέσα, θα τις αφήσω 8,5 δευτερόλεπτα και θα βγάλω κάρβουνα. Ωραία, έτοιμες οι πατάτες, τις βγάζω, κλείνω και το μάτι αυτή τη φορά. Και είμαστε έτοιμοι. Τώρα θα πάθει την πλάκα το Κασίμ, λοιπόν. Για κάνε εδώ τα δικά σου. Βάλε, ναι, όλη τη μαεστρία θέλω. Θέλω όλη τη μαεστρία σου να τη βάλεις σε αυτό το πιάτο. Okay. Είναι ίδιο με το προηγούμενο. Με απογοήτευσε κάπως, γιατί γευστικά είναι ανώτερο. Είναι κρίμα δηλαδή. Λοιπόν, αλλά ξέρεις ποιο είναι το ωραίο. Ότι μπορούμε να το κάνουμε εμείς όπως θέλουμε, παιδιά. Λοιπόν, για παράδειγμα τη σος. Ωραία, ας αλλάξουμε το χρώμα. Βάλε αυτό. Ωραία, αναγκαστικά πρέπει να έχει δύο σος, υποθέτω. Επόμενο βήμα. Άστι εδώ στον αέρα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να συμβεί αυτό, έτσι. Όχι. Λοιπόν, αν την αφήσω όμως λίγο πάνω στη σος, να κάνω μια μικρή γέφυρα και από κάτω να βάλω τις πατάτες. Δεν έχει κανένα νόημα αυτό που λέω. Ωραία. Εντάξει. Ωραία. Πέτα την εδώ, ξέρω εγώ. Α, μπορώ να την έχω και έτσι. Α, όχι, αυτό είναι κλειδωμένο, λέει. Δεν το έχει μάθει ακόμα. Πάμε, σκοπεί. Όχι. Ή μπορώ, περίμενε. Περίμενε, αυτό είναι σοβαρό. Θα φάω 20 λεπτά στο να φτιάξουμε το σωστό πιάτο. Όχι, παιδιά, μπορώ. Εννοείται έτσι θα το σερβίρουμε. Ή έτσι. Γκουρμέ. Ένα τέτοιο θα αφήνω. Λοιπόν, εντωμεταξύ μέσα όντω είναι medium rare. Δεν ξέρω γιατί το ψέμα το στην ώρα, τέλο πάντων. Πέτα και δύο έτσι εκεί πέρα, δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, έστω ότι είναι έτσι. Πέτα από πάνω. Σος. Όχι πάρα πολύ, ρε παιδί μου. Αν μπορούμε να σώσουμε κάτι, να το σώσουμε. Αν μπορώ να βάλω και έτσι τη σως. A few hours later. Λοιπόν, ίδιο πιάτο, αλλά δείτε εδώ πέρα. Λιγότερα υλικά, καλύτερη εμφάνιση. Το βλέπετε τι έχω κάνει εκεί πέρα με τη σως. Τυπικά αυτό είναι ένα σκύλος. Μπορώ να το ονομάσουμε και κάπως, δεν ξέρω. Λοιπόν, το σώζουμε. Έτσι το σερβίρουμε, ρε παιδιά. Τι είναι αυτό το άλλο, λες και έχουμε πάρει, ξέρω εγώ. Από φασφουντάδικο, ας πούμε. Φωτογραφία το πιάτο εννοείται. Εννοείται φωτογραφία. Ωραία, πώς μπορώ να το ανεβάσω οπουδήποτε στο ίντερνετ αυτό το πράγμα. Λες, τι ωραίο. Ωραία, στείλτε το στο MasterChef κάποιος από εσάς. Τώρα ναι, να το σερβίρω έτσι, ρε παιδί μου. Το βλέπει ο άλλος, λέει: δεν μπορώ να το φάω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το φάω. Φαίνεται πεντανόστιμο, αλλά είναι έργο τέχνης. Δεν μου αξίζει, το βλέπει ο άλλος και λέει. Λοιπόν, θέλω να μου μιλήσει ο Κασίμ, λογικά να με αποθεώσει θέλει. Τελείωσε το πιάτο. Μυρίζει υπέροχα. Το είδε σα κάπως είναι, βρε Κασίμ μου. Τέλος πάντων. Εν τω μεταξύ, αν θέλουμε, μπορούμε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε στην συνταγή. Μπα και μπορούμε να την κάνουμε καλύτερη, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση. Είμαι πολύ χαρούμενο με το πιάτο, ρε. Ένα πιάτο έχουμε, υπέροχο είναι. Πηγαίνουμε τώρα σπίτι για ύπνο, ξαναγυρνάμε. Εδώ βλέπετε θέλει και άλλα πράγματα. Μπορεί να έρχεται η Max να μας καλωσορίσει εδώ πέρα στην πόλη που ανοίγουμε.
έχουμε καινούργιο εστιατόριο. Η οποία ουσιαστικά μας φέρνει πράγματα και μας άφησε ως δώρο λιμπρικά γιατί τα είχαν ξεχάσει και δεν τα ήθελε αυτή. Και πλέον, παιδιά, μπορούμε να κάνουμε research σε άλλες συνταγές. Και είμαστε φάση, ναι, δεν θα έχουμε μια συνταγή όταν ανοίξουμε. Ρε, τι ωραία. Μπορούμε να κάνουμε σολ μενιέ με πράσινα φασόλια. Τώρα θα μου πείτε, Γιάννη, τι είναι το σολ μενιέ. Είμαι άσχετος, δεν ξέρω. Και εντάξει, δεν μπορώ να ασχοληθώ μαζί σας, παιδιά. Γιατί δεν έχω ιδέα. Φαίνεται για σολομό, αλλά ξέρω εγώ. Φυσικά μπορούμε να έχουμε και μια σαλάτα εδώ πέρα, η οποία είναι η γνωστή σε όλους μας καπρεζέ. Ή δεν προφέρεται έτσι, γιατί δεν είναι καθόλου γνωστή, τουλάχιστον σε μένα. Αλλά βλέπω μοτσαρέλα, βασιλικό και ντομάτα. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε κρέμα βαλσάμικο. Δεν το παίρνουμε καν έτοιμο, ρε φίλε. Δηλαδή πρέπει να την κάνουμε μόνοι μας. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τα πετάμε μέσα, κάνουμε και τα δικά μας και το αφήνουμε. Α, πρέπει να ανακατέψω κάποια φάση. Δεν ξέρω σε ποια. Είναι πρώτη φορά να κάνω συνταγή του μεταξύ, έτσι. Όταν αυτό χαλάσει το σκεύος τελείως, θα μάθω μάλλον. Εδώ βέβαια μου το βγάζει. Μου λέει κάποια φαγητά, λέει θέλουν να τα ανακατεύει. Ανακάτεψε. Ανακάτεψε, θα πιάσει. Από κάτω θα. Θα δημιουργήσουμε κάτι άλλο. Βγήκανα το τέρας του βάλτου ή κάτι, δεν ξέρω. Έτοιμοι. Μάλλον, δεν ξέρω. Πώς έγινε έτσι το τσιγάνε, ρε. Δεν σας το είπα. Δεν σας το. Θα μιλάει σε λίγο πάλι κι αυτό. Τέλος πάντων, κόβουμε ντομάτα. Μπαμ. Κόβουμε μοτσαρέλα. Και τα φέρνουμε όλα εδώ, εντάξει. Πάρτα λέμε. Το πετάμε. Και το κάνουμε τώρα αυτό το πράγμα. Τώρα. Εγώ το κάνω. Α, όχι, το κάνουμε. Μπράβο αυτό. Απλά κλικά. Δεν είναι. Είπαμε, ρε παιδί μου, οκ. Okay. Μπράβο, αυτό είναι υπέροχο. Ναι. Να φτιάχνω εγώ τα πιάτα, αλλά όχι τόσο πολύ. Λοιπόν, δεν βάλαμε αλάτι. Ωραία, ξέρεις κάτι, φέρ το. Θα βάλω τώρα. Δεν με αφήνει να βάλω αλάτι τώρα. Δεν πειράζει. Ένα αλάτι, χαίστηκα. Πρώτη φορά την κάνω κι αλλιώς. Έτοιμη σαλάτα, την κοιτάμε και λέμε. Ναι, είναι ένα αλάτι. Είναι ένα αλάτι, τέλεια. Λοιπόν, έγινε αυτό. Πάμε να κάνουμε και την άλλη συνταγή. Λοιπόν, πρέπει να φιλετάρουμε το ψάρι προφανώς. Το οποίο θα γίνει πολύ απλά έτσι. Αυτό. Τα άλλα τα κόκαλα που έχει δεν πρέπει να μας νοιάζουν. Ωραία, αυτό μας κάνει. Θα πάει άλλο να φάει, θα πνιγεί, θα πεθάνει. Θα έχουμε πρόβλημα. Αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, αλευρώνουμε το ψάρι. Τέλειο. Πετάμε μέσα. Αυτό το λέει πράσινα φασόλια. Εμένα σα παράγκια μου μοιάζουν. Λοιπόν, για κάτσε. Ρίχνουμε αλατάκι. Για πες μου, σεφ. Θέλει, θέλει κι άλλο, λέει. Πάρε κι άλλο. Δεν έχει αρκετό αλάτι. Καλά, κατάλαβα τι θα γίνει πάλι. Ρε, λύσα θα γίνει. Τώρα λέει τέλειο. Καλά, έχω ξανακούσει αυτό. Έτοιμα. Α, είναι πολλά πιάτα εδώ εντωμεταξύ. Έτσι, γιατί κάναμε πολλά, ρε παιδί μου. Να έχουμε. Γιατί όντω, ναι. Αυτό τώρα τα αφήνω εδώ πάνω. Για μια στιγμή. Καλά, πάρτα όλα. Πάρτα όλα να σώσουμε τα πιάτα, παιδιά. Να σώσουμε τα πιάτα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, αυτό πώς φεύγει. Μη, το βλέπω και βράζει και αγχώνομαι. Τέλο πάντων, άστο. Ωραία, άστο εδώ. Ναι, δεν είχα βάλει αυτό, αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να το βάλω από την αρχή. Μάλλον δεν πρέπει. Γιατί μου λέει τα άλλα είναι σωστά. Αυτό ήταν. Γιάννη μου δεν έπρεπε εδώ. Τέλο πάντων. Έτσι θα γίνει τώρα. Δεν ξέρω τι κάνω εδώ πέρα. Αυτό τώρα τηγανιτό δεν το λες. Σαν deep fry είναι, τέλος πάντων. Όπως και να έχει έτοιμο κι αυτό. Ναι, εντάξει, το σερβίρι σε πάρει χάλια, ρε παιδιά. Πώς το σερβίρι έτσι, βρε. Δώστε μου μισό λεπτό. Ωραία, πολύ καλύτερα τώρα. Εντάξει, έχω κάνει μια σχεδία εγώ με τα φασόλια ή σπαράγγια ή ό,τι είναι αυτό. Ο σολομός είναι πολύ πιο εμφανίσιμος έτσι. Δηλαδή, ή ό,τι είναι αυτό το ψάρι, τέλος πάντων, σε τριαντάφυλλο. Εντάξει, να πω σε αυτό το σημείο ότι έχει πλάκα ότι όσο κάνεις τα πιάτα μπορείς να τα βελτιώνεις. Δηλαδή να ρίξεις κάπου αλλού, σε κάποια άλλη φάση το αλάτι, σε κάποια άλλη φάση το πιπέρι, κάποια υλικά να τα ρίξεις πρώτα ή μετά. Λοιπόν, εντωμεταξύ έχουμε φτάσει στη φάση που έχουμε κάποια πιάτα, μπορούμε να ανοίξουμε το εστιατόριο, αλλά λέω να το αφήσω κάπου εδώ και μπορούμε να το συνεχίσουμε σε κάποιο live stream. Γιατί έχει ένα ενδιαφέρον το παιχνίδι και έχει αρκετά φρέσκους μηχανισμούς. Όπως και να έχει, το βίντεο τελειώνει κάπου εδώ. Αν θέλετε να δείτε κάτι αντίστοιχο με μαγειρική, μπορείτε να απαντήσετε εδώ ή εδώ και εμείς τα λέμε σε επόμενο βίντεο ή live stream. Αντίο σας.